πολύ. Υπάρχει μια μουσική συνεχώς από πίσω. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Ένας από τους πρώτους, ο οποίος είπε, ας πούμε, ότι δεν χρειάζεται η μουσική να είναι από την αρχή ως το τέλος. Ποιος είναι ένας από αυτούς εδώ πέρα? Έλεγε ότι... ο Μίκλος Ρόζα. Λέει, μα επιτέλους, δεν είναι απαραίτητο να έχουμε μουσική από την αρχή ως το τέλος. Ήταν κατάκτηση, ας πούμε, το γεγονός ότι φτάσαμε να μην θεωρείται αυτονόητο ότι η μουσική θα αναπτύσσει το τέλος. Το οποίο απαιτούσαν βέβαια και η παραγωγή, και διότι έτσι είχε συνηθίσει όλη η αγορά, ας το πούμε. Οι αγορές πάλι εδώ. Κάτι θέλω να πω για τον Μακ Στάινερ. Τι σημαίνει αυτό? Πώς μπορείς να κάνεις μουσική, να κάνεις 10 ταινίες αυτό, να κάνεις 3 ταινίες το μήνα, μία ανά 10 μέρες? Εγώ έχω κάνει στη ζωή μου 50 ταινίες. Είναι ολόκληρο, δηλαδή το σκέφτομαι με τρόμο πώς πότε πρόλαβα να κάνω 5 ταινίες. Μου φαίνεται ότι πρέπει να είμαι από τους πολυγραφότερους, ας πούμε, εν Ελλάδη τουλάχιστον. Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί αν δείτε σήμερα κυκλοφορούν σε αυτές τις ταινίες, αυτοί δεν φανταζόταν ποτέ ότι η μουσική αυτή καταρχήν θα μπορούσε να την ξανακούσεις ποτέ. Ένα από τα πράγματα που λένε και που σημειώνουν όλοι αυτοί στις διάφορες συνεντεύξεις της εποχής και λοιπά, σε διάφορα σπάνια βιβλία που έχω μαζέψει αριστερά δεξιά, είναι ότι πρέπει να πιάσεις τον κόσμο με τη μία, γιατί δεν υπάρχει δεύτερη ακρόαση. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανακούσει όλος. Πόσοι άνθρωποι ξαναπάνε να δουν την ίδια ταινία στο σινεμά? Είναι κάτι που πρέπει να είναι ελάχιστη, έτσι, το ποσοστό ανθρώπων που θα ξαναδούν την ίδια ταινία. Τότε οι ταινίες παίζουν, δεν ξαναπέζουν. Δεν είναι όπως τώρα που τα παίρνουν σε DVD ή οτιδήποτε, ή ξαναπαίζει την ίδια ταινία το καλοκαίρι. Υπήρχε μια βιομηχανία που έφευγαν τα πράγματα. Τα έβλεπες μία φορά. Βέβαια, αυτό θα ισχυριστεί κάποιος, ίσχυε και για τις συμφωνίες του Μότσαρτ, ας πούμε, ή του Χάιντν. Δεν νομίζω ότι ο ίδιος ο Χάιντν άκουσε πολλές συμφωνίες του δεύτερη ή τρίτη φορά, γιατί έκανε συνεχώς μία άλλη. Το κοινό του επίσης. Μπορεί κάποια να παίχτηκε 2-3 φορές. Αλλά δεν υπήρχε. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα προς συζήτηση και είναι αυτός που βλέπω, ναι. Πρέπει να βάλω τα γυαλιά μου, ναι. Καλώς τον. Είναι δηλαδή ένα τεράστιο θέμα προς συζήτηση το ότι εμείς σήμερα θεωρούμε αυτονόητο ότι μια μουσική που γράφουμε μπορεί ο καθένας να την ξανακούσει όποτε θέλει. Εκείνοι γράφαν μία μουσική γνωρίζοντας τα παιχτή μόνο μία φορά. Εγώ αναρωτιέμαι, θα το πω τώρα έτσι, παρότι μας παίρνουν και... Πόσο άραγε θα προσέχαμε εμείς σήμερα, αν ξέραμε ότι δεν θα ξανακουστεί ποτέ η μουσική μας? Και πόσο πιο σπουδαίοι είναι εκείνοι οι οποίοι κάναν τόσο τέλεια τις μουσικές, γνωρίζοντας ότι μάλλον δεν θα ξανακουστεί ποτέ πια αυτή η μουσική ενδεχομένως, ή μπορεί κάτι να μείνει κλπ. Μιλάω τώρα για συμφωνικές μουσικές. Δεν μιλάω για κομμάτια για πιάνο που τα παίζει ο καθένας και τα εκδίδανε. Έτσι, για τις συμφωνίες και τα μεγάλα ορχιστρικά έργα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, και ειδικά για τον Μακ Στάινερ, επειδή αναφέρθηκε ότι, ότι τα έκανε, ας πούμε, βιαστικά, ας το πούμε έτσι, ή επανελάμβανε. Δεν ήταν έτσι. Έμπαιναν σε ένα τεράστιο κόπο να κάνουν τη δουλειά όσο πιο καλά μπορούσαν, να είναι τέλεια παιγμένες, τέλεια κομμένες και ραμμένες για να πέσουν ακριβώς στην ταινία κλπ. Θα ανταμιλήσουμε στο θέμα τεχνική. Σημειώνεται ό,τι πηδάω, να επανερχόμαστε το θέμα τεχνική. Πώς δηλαδή πετυχαίνουμε το συγχρονισμό και όλα αυτά τα πράγματα στο σινεμά. Αλλά αυτό το θέμα εμένα τουλάχιστον με απασχολεί πάρα πολύ, της μίας ακρόασης, η οποία σήμερα αποδεικνύεται ότι είναι πολλαπλές ακροάσεις και μπορούμε να πάρουμε αυτό εδώ το DVD και να το δούμε 30 φορές και να το αναλύουμε κάθε σκηνή και να συζητάμε γιατί είναι έτσι και γιατί μπήκε αυτή η μουσική κλπ. Λοιπόν, κλείνει το ερωτηματικό. Πανερχόμαστε όποτε θέλετε και εφόσον. Πώς προλάβαινε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, είναι ένα ερώτημα που εγώ θέτω στον εαυτό μου. Υπήρχε ένας απίστευτος μηχανισμός ανθρώπων από πίσω και υπάρχει ακόμα. Ειδικά στις μεγάλες παραγωγές μιλάω, γιατί μιλάω για τις ταινίες που, ας πούμε, John Williams σήμερα. Έτσι, που, γιατί ισχύει, αυτό το είδος υπάρχει, έτσι. Θα μιλήσουμε και για τα άλλα, αλλά αυτό είναι ένα είδος που κυριάρχησε στον κινηματογράφο και κυριαρχεί στον εμπορικό κινηματογράφο. Εμπορικός δεν σημαίνει απαραίτητα μη ποιοτικός, ούτε ποιοτικός σημαίνει απαραίτητα μη ποιοτικός, αλλά πάντως είναι συνήθως δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης, ας το πούμε. Υπήρχε λοιπόν ένα τεράστιο επιτελείο ανθρώπων
που ξεκινούσαν από το συνθέτη και φτάνανε σε, περνούσαν από τον editor, ας πούμε, τον musical editor, τον orchestrator, τον arranger, που είναι διαφορετικό από τον orchestrator που είναι ορχιστρωτής. Arranger, δηλαδή, τώρα στα ελληνικά υπάρχει μια απίστευτη σύγχυση στην ορολογία. Ας την κάνουμε αυτή την παρένθεση, γιατί είναι χρήσιμο να το διευκρινίσουμε. Θα τα ξέρουν όλοι εδώ οι μουσικοί, το ξέρουν το θέμα. Κάνεις, ας πούμε, τραγούδια. Και έρχεται κάποιος και τα ενορχιστρώνει, λέμε εμείς. Εξαρτάται. Αν όμως εσύ δεν ξέρεις καν νότες, δεν στα ενορχιστρώνει αυτός. Αν του δώσεις ένα κομμάτι για πιάνο τέλεια γραμμένο με αρμονίες, με αντιστήξεις, με αυτά κλπ., τότε αυτός θα την ενορχιστρώσει. Θα πάρει την κάθε φωνή, θα τη βάλει και θα κάνει. Ενορχίστρωση, ας πούμε, είναι αυτό που έκανε ο Ραβέλ στον Μουσόρσκι. Όσοι ξέρουμε το εικόνες από μία έκθεση και η μη μουσική εδώ, ξέρετε αυτό το έργο. Εδώ πέρα λοιπόν, αν πάρει κάποιος την παρτιτούρα του Ραβέλ και πάρει και κάποιος την παρτιτούρα του Μουσόρσκι, θα δει ότι δεν υπάρχει ούτε μία νότα η οποία να έχει προστεθεί. Ενώ μία νότα η οποία να φέρει καινούρια στοιχεία αντιστοιχτικά ή αρμονικά. Δηλαδή να αλλάζει την αρμονία ή να προσθέτει μία φωνή αντιστοιχτική, μία άλλη μελωδία από πίσω, για παράδειγμα. Όχι, είναι οι νότες αυστηρά του Μουσόρσκι. Πήρε αυτός ο εφάνταστος, εξαιρετικός ενορχιστρωτής, το υλικό και του έδωσε, το χρωμάτισε με ένα τόσο εφάνταστο πραγματικά τρόπο, ώστε να ακούμε ένα ορχιστρικό έργο. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μία ενορχίστρωση και βλέπουμε πώς η ενορχίστρωση μπορεί να μεταμορφώσει κάτι και να το κάνει φωτεινό, σκοτεινό, βαρύ και να δώσει δηλαδή μία τέτοια τεράστια χρωματική παλέτα πάνω σε ένα, σε δύο πεντάγραμμα του πιάνου. Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη. Ενοργάνωση. Δεν ξέρω, προφανώς θα εννοούν ενοργάνωση. Δεν είμαι με τη θεωρία, αλλά νομίζω ότι ενοργάνωση θα εννοούν αυτό, το να βάλεις, δηλαδή, αν δεν είναι ορχήστρα, αλλά είναι φερπίν τρία όργανα, να εννοούν ότι βάζεις τρία όργανα, οπότε το λένε ενοργάνωση αντί για ενορχίστρωση. Δεν ξέρω αν τα λέω, γιατί εγώ δεν είμαι της θεωρίας τόσο πολύ των ελληνικών οδείων θείασότης. Πώς? Α, εννοούν για την μπάντα. Είναι ορολογίες που δεν ξέρω. Αυτά, σημασία έχει ότι αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε οργάνωση, ενορχίστρωση, όπως θέλετε, είναι στην πραγματικότητα, οι ξένοι ονομάζουν την μεταφορά, αν θέλετε, δεδομένων νοτών, δεδομένης παρτιτούρας πιανιστικής, σε ορχιστρική μορφή, χωρίς να επέμβεις καθόλου στη σύνθεση. Χωρίς να επέμβεις καθόλου στην, ας το πω, αντίστοιξη, αρμονία, δομή, τίποτα. Αυτό το πράγμα λέγεται απλώς ενορχίστρωση. Στην Ελλάδα όμως ενορχίστρωση, λέμε, επειδή δεν έχουμε την έννοια arrangement. Arrangement θα πει, πώς τι θα πει στα αγγλικά, πώς θα το λέγαμε, διαμορφώνω, το κάνω όλο, του δίνω μια άλλη μορφή, διαθετείς όλο το πράγμα. Πώς είπατε, orchestration είναι η ενορχίστρωση. Έτσι. Άλλη δουλειά του orchestrator, άλλη δουλειά του arranger. Ο arranger είναι λοιπόν αυτός ο οποίος παίρνει όλο αυτό το πράγμα και το φτιάχνει. Αυτό στην Ελλάδα το λένε ενορχίστρωση, το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή, εγώ στη ζωή μου ζούσα πολύ συχνά όταν είχα πρωτογυρίσει από τη Γαλλία με ενορχιστρώσει. Έκανε ενορχιστρώσει τραγουδιών. Πολλά από τα τραγούδια, έχει σημασία πια, ήταν ανθρώπων οι οποίοι γράφαν τραγούδια. Μόνο που αυτοί οι άνθρωποι, όχι να ενορχιστρώσουν, δεν ήξεραν και δεν ενδιαφέρονταν, αλλά δεν είχαν καν, είχαν μία απλή μελωδία. Και παίζανε στην κιθάρα ένα λα μινόρε και από πάνω είχε μία μελωδία, ας πούμε. Μετά πήγαιναν στο ρε κλπ. Αν αυτό το πάρεις, του βάλεις εισαγωγή, του φτιάξεις ένα αυτό, του βάλεις μία φωνή από πίσω, του κάνεις. Δεν είναι απλώς ότι βάζεις ένα βιολί, τι θα παίξει το βιολί, δεν παίζει κάτι που υπάρχει μέσα. Παίζει μία άλλη μελωδία από πίσω. Όταν του αλλάξεις λίγο την αρμηνεία, γιατί να μην είναι μόνο λα και ρε, αλλά βάζεις μέσα στο λα ένα σι. Βάλεις... Αυτό λέγεται arrangement. Αυτό που κάνουμε λοιπόν, κάναμε οι ενορχιστρωτές εν Ελλάδη, όταν λεγόμασταν ενορχιστρωτές, ήταν arrangement. Αλλά δεν υπάρχει όρος να το πεις. Γιατί το λέω όλο αυτό τώρα? Γιατί στην Αμερική και γενικά στη μουσική, στο σινεμά, ο arranger είναι εκείνος ο οποίος κάνει όλο το δύσκολο.
Δηλαδή παίρνει τη μελωδία που κάνει ο συνθέτης ενδεχομένως, βρίσκει ένα θέμα για να χαρακτηρίσει τον τάδε ήρωα, ένα θέμα για την τάδε κατάσταση, και εν συνεχεία ο Ρέντζερ θα έρθει να του δώσει αυτού μία άλλη μορφή και να κάνει τις παραλλαγές, όλες αυτές τις παραλλαγές για τις οποίες είπαμε. Άρα λοιπόν ο Στάινερ μπορεί και κάποιοι συνθέτες να τα κάνανε όλα μόνοι τους, αλλά για να προλάβεις να κάνεις τόσες ταινίες, να βγάλεις σε πέρα όλο αυτό τον όγκο εργασιών, χρειάζεται, είπαμε, ένα τεράστιο επιτελείο. Ο Ρέντζερ λοιπόν έπαιρνε τα θέματα και δούλευε μέρα νύχτα για να φτιάξει τις παραλλαγές, έχοντας ορίσει βέβαια ο συνθέτης που θέλει μουσική και ποια μουσική θέλει. Δηλαδή θέλω αυτό, σε αυτό το τέμπο περίπου να είναι εκεί, αυτό θα είναι εκεί που θα μπει εκεί κλπ. Κλπ. Αυτό θα το δούμε, είναι η διαδικασία, η τεχνική, πώς γίνεται η δουλειά η συνεργασία με το σκηνοθέτη. Μετά έρχεται ένας ενορχιστρωτής ενδεχομένως, ο οποίος θα πάει να κάνει όλη τη ας πούμε, ξέροντας, παίρνοντας από τον arranger που έχει, τα έχει φέρει, τα έχει κόψει, τα έχει ράψει, τα έχει φτιάξει, μετά θα πάω αυτό το θέμα, θα το ανακατέψω με εκείνο, μετά θα οδηγηθεί εδώ πέρα, μετά θα κάνω μια μετατροπία. Αυτά δεν είναι, μπορεί να μην τα έχει κάνει ο συνθέτης. Έτσι. Αυτός είναι ο arranger που κάνει τη βασική δουλειά και μετά έρχεται ένας άλλος που το κάνει στο πιάνο ή οτιδήποτε και μετά έρχεται ένας άλλος ο οποίος κάνει την ενορχίστρωση. Με οδηγίες ότι εδώ θέλω πνευστά, εδώ θέλω, επειδή είναι ο Σπάρτακος, θέλω, δεν ξέρω εγώ, πολλά κρουστά και πολλά δεν ξέρω τι, και έναν ήχο που λέει ο φίλος μας, ο οποίος είναι ο Ρόζα, είναι, τους μπερδεύω όλους εδώ πέρα. Πρέπει να είναι ο Μίκλος Ρόζα αυτός εδώ. Άλεξ Νόρθ, επίσης σπουδαίος της εποχής. Ο Άλεξ Νόρθ λοιπόν. Και θέλει να κάνει αυτή την ορχήστρωση και έρχεται στο Ροδρίς και κάθεται και το κάνει. Μετά έρχονται άλλοι 10 οι οποίοι κάνουν, όπως και την εποχή του Μπαχ, τις πάρτες, ή άλλοι 20, για να τις μοιράσουν, να προλάβουν, και μετά τρέχουν στο στούντιο. Έρχεται ένας μαέστρος άλλος ο οποίος μαζεύει την ορχήστρα, τηλεφωνούν και εδώ βλέπουν την ταινία